Η πρώτη ανάβαση στον Όλυμπο έγινε πριν από 100 και πλέον χρόνια από δύο Γερμανούς ορειβάτες και στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλοι, οι οποίοι κατέκτησαν το Μήτικα, την υψηλότερη κορυφή της Ελλάδος που βρίσκεται στα 2.917 μέτρα. Σήμερα είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι επιχειρούν να ανέβουν και να βρεθούν στην κορυφή του μυθικού βουνού. Το παράδειγμα των Γερμανών ακολούθησε ένας ορειβάτης από την Λάρισα, ο οποίος μαζί με φίλους του επιχείρησε να ανέβει στον Όλυμπο από τη Θεσσαλική πλευρά, χρησιμοποιώντας το ποδήλατό του. Η ανάβαση δύσκολη και επίπονη, αλλά πρωτοποριακή, καθώς από ένα σημείο και μετά χρειάστηκε να κουβαλάει και το ποδήλατό του, ώστε να φτάσει στην δεύτερη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου και μεγαλύτερη από την Θεσσαλική πλευρά, το σχολείο, που βρίσκεται 7 μέτρα πιο κάτω από το Μήτικα. Τους λόγους αυτής της πρωτότυπης κίνησης τους εξηγεί ο ίδιος. Να ξεκινήσουν και να γίνουν οι ποδηλατικοί αγώνες στον Όλυμπο. Εύκολη διαδρομή για τους αθλητές, πανέμορφο τοπίο, παγκόσμια κληρονομιά. Και ελπίζουμε ο Δήμος Ελασσόνας και η Ελλάδα να συγκινηθεί και να κάνουμε αυτά τα μοναδικά πράγματα που αξίζουν στον Όλυμπο να τα παρακολουθεί όλη η Οικουμένη. Για όσους επιχειρήσουν να ανέβουν στον Όλυμπο από την πλευρά της Ελασσόνας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανάβαση γίνεται μέσω του χωριού Καλύβια. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Λαρισαίου ορειβάτη, θα πρέπει να είστε εξοπλισμένοι με υπομονή, επιμονή, κουράγιο και δύναμη. Αν τα έχετε όλα αυτά, τότε μπορείτε να απολαύσετε τη μαγεία του μυθικού βουνού.